Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Γεια σας, τι κάνετε, τι μου κάνετε, πώς είστε. Παρασκευή σήμερα, 17 Οκτωβρίου 2020 και κάνω αυτό το σύντομο έκτακτο vlog για να σας ενημερώσω πως απόψε στις 10, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος και αν ξυπνήσω στην ώρα μου με το ξυπνητήρι μου, θα κάνουμε live. Είναι Σάββατο και θα κάνουμε live. Έχω πολλά νέα να μοιραστώ μαζί σας. Φαντάζομαι έχετε και εσείς τα δικά σας νέα να τα μοιραστείτε μαζί μου. Είπα και στην Αριστονίκη να είναι stand-by, δηλαδή αν να έχει έγνοια, να μου στείλει μήνυμα στο κινητό είμαι εδώ, να την πάρω με τηλέφωνο, να τα πούμε και με την Αριστονίκη. Να μάθουμε και τα δικά σας τα νέα, πώς είστε. Βλέπετε φοράω μια στέκα από αυτές που φορούσαμε μαθήτη. Έχω πάρει γενικώς μια παλινδρόμηση. Φοράω μόνο σκουλαρίνκια, δεν φοράω κολλιά γιατί προσφάντως απέκτησα και ένα ωραίο έξιμα στο λαιμό, έτσι για να μεγαλώνουμε τη συλλογή μας αλλεργιών, εξεμάτων και λοιπόν ατοπικών δερματίτιδων. Όπως και να έχει. Είμαστε καλά, εγώ είμαι καλά και εύχομαι το ίδιο και για σας. Σάββατο απόψε στις 10 θα κάνουμε live. Νομίζω ότι το θέμα που κυριαρχεί αυτές τις μέρες στο κανάλι μας είναι αυτές οι κουβέντες και οι συνεννοήσεις και οι ξεσυνεννοήσεις και τα μπροστιάσματα και τα ξεμπροστιάσματα με τις σχέσεις, με τα φλερτ, με τα ξεφλερτ. Δείτε απόψε το βίντεο στις 8, νομίζω είναι ωραίο. Το γύριζα προλίγου. Νομίζω είναι ρεσιτάλ εκείνο το βίντεο. Θα μου πείτε τη γνώμη σας, γιατί έχω έμπνευση γυναίκα, γιατί γράφω το βιβλίο. Μου στέλνετε κι εσείς τις ιστορίες σας, οι οποίες είναι ιστορίες με αγρίους, για αγρίους. Ειλικρινά, πόσοι άγριοι. Και όταν λέμε άγριοι, δεν είναι μη εξημερωμένοι. Πόσοι αδιάγνωστοι κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Πόσοι που δεν ξέρουν να ανοίξουν το χρυσό τους στο στοματάκι να εξηγηθούν και να πούν «Γεια σου, είμαι ο αλφα άνθρωπος, θέλω το β' πράγμα και είμαι σίγουρος και ό,τι αυτό θέλω και τίποτα παραπάνω». Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να χρυσώσουμε το χάπι, να καραμελώσουμε την ιστορία. Πρέπει να μπλέξουμε όχι μόνο μπούτια, να μπλέξουμε και καρδιές. Θα ήθελα έτσι να κάνουμε απόψε τη συζήτηση σε σχέση με την εντιμότητα όπως προς τα θέλω μας τις ερωτικές σχέσεις κατά τη διάρκεια του φλερτ και τη διάρκεια της αρχής μιας ερωτικής σχέσης και για το φαινόμενο ότι πολύ συχνά ο ένας από τους δύο νομίζει ότι ξεκινάει μια ερωτική σχέση ενώ ο άλλος θεωρεί ότι επιτέλους κατάφερα να την απαυτώσω, να τον απαυτώσω. Καταλάβατε για ποιο θέμα θα μιλήσουμε απόψε. Δείτε και το βίντεο στις 8. Γελάω ακόμη. Γελάω, όχι και δύο ώρες που το γύρισα και γελάω ακόμη. Έχω ρίξει ατάκες και εκεί. Θα είναι τόσες πολλές οι ατάκες στο τέλος που θα βρίσκουμε μπλουζάκι να τυπώσουμε με τις ατάκες. Λοιπόν, απόψε στις 10. Εάν τυχόν αποκοιμηθώ, μη με αποκεφαλίσετε. Θα έρθω πάλι. Θα έρθω πάλι. Θα προσπαθήσω συνειδητά. Τι ώρα είναι τώρα που το γυρίζω? 4. Εντάξει, έχω μπροστά μου 6 ώρες. Θα προλάβω να μαγειρέψω, να φάω, να γράψω κάτι, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ και να ξυπνήσω και στις 10 να κάνουμε live. Φιλιά! Yeah!